Ο πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη, το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη. Ωστόσο όμως το νέο διαμάντι είναι το φυσικό αέριο. Κατά πόσο η αυξητική τάση στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για το φυσικό αέριο? Καλή ερώτηση. Πρώτον, το φυσικό αέριο δεν είναι διαφορετικό από το πετρελαίο. Είναι υδρογονάνθρακας γι' αυτό. Στη δική μας την περιοχή, όταν λέω δική μας εννοώ Ευρώπη και Αμερική που εμείς ζούμε τώρα, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα δύο προϊόντα έχουν διαφορετικές όσον αφορά παραγωγικές εντάσεις και ταυτοχρόνως οι χρήσεις των δύο δεν είναι ίδιες καθόλου. Οπότε δεν μπορεί να πεις αν χρησιμοποιούμε πετρέλαιο για παράδειγμα στην παραγωγή ηλεκτρισμού θα πάει να χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο. Η Καβάλα μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ευρώπη? Και αν ναι, ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις? Θα είναι καταστροφικές ή όχι? Όχι. Να αρχίσουμε από τη δεύτερη ερώτηση. Το περιβάλλον, αν εξαιρέσουμε ορισμένες αντεκλήσεις, και εννοώ ακριβώς τη λέξη αντεκλήσεις, όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Γενικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς να επιλύσουμε. Το θέμα είναι από τη γεωπολιτική της όλης υπόθεσης, γεωγραφική, γεωπολιτική, οικονομική, εχμές που έχει η περιοχή, τι μπορεί ας πούμε να επιδράσει στην Καβάλα, φερήπη, έτσι. Δηλαδή, εάν δούμε την Ευρώπη ασυνδεδεμένη με την Ανατολή, φυσικά θα γίνει μέσω Τουρκίας. Σε τέτοια περίπτωση η Καβάλα και η περιοχή γενικά, Θράκη, Μακεδονία κλπ. Σίγουρα θα έχει μια άλφα σχέση με αυτή την όλη εισδοχή φυσικού αερίου από την Ανατολή. Σε αυτήν την νέα εποχή, ποιες χώρες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και η Ελλάδα αλλά και η Καβάλα θα μπορέσουν να παίξουν κάποιο ρόλο στον ενεργειακό χάρτη? Σίγουρα στην περιοχή μας η Κύπρος πρέπει να είναι η πρώτη χώρα που έρχεται στο μυαλό των Ελλήνων, διότι τα κυπριακά αποθέματα φυσικού αερίου είναι τεράστια. Επίσης υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο μας έχει δείξει το πώς μια χώρα πρέπει να λειτουργήσει το ενεργειακό της, την ενεργειακή της κατάσταση. Δηλαδή έχουν ανακαλύψει ένα μεγάλο απόθεμα, το Ταμάρ, εδώ και 4 χρόνια, και σε ρεκόρ χρόνο, δηλαδή σε 4 χρόνια, είναι έτοιμοι να κάνουν εξαγωγές. Όχι μόνο μετά που έχουν δημιουργήσει τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε οι ενδοχώριες ανάγκες της χώρας έχουν σίγουρα υπερκαλυφθεί, ταυτοχρόνως μπορεί να εξάγουν φυσικό αέριο σε εμάς. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης φυσικά έχουμε και τα δικά μας, τις πιθανές δικές μας πηγές ενέργειας. Κάτω από την Κρήτη είμαι πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το υποθαλάσσιο κοίτασμα στην Νότιο Καβάλα έχει γίνει πόλος έλξης πολλών ξένων ενεργειακών εταιριών. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν είμαι πολύ πεπισμένος ότι τούτο είναι του ιδίου μεγέθους. Σίγουρα δεν είναι του ιδίου μεγέθους με το υποθαλάσσιο, τα υποθαλάσσια κοιτάσματα στην Λεβαντίνη της Κύπρου και του Ισραήλ και του Λιβάνου. Αν υπάρχει πετρέλαιο στα νότια της Κρήτης και φυσικό αέριο, θα είναι τεράστιο σε σύγκριση με το τι μιλάμε εδώ όσον αφορά υποθαλάσσιο κοντά στην Καβάλα. Ας πούμε 100 φορές πιο μεγάλο. Ποιες είναι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ποιες είναι αυτές που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον? Δεν υπάρχουν. Έχω πει πολλές φορές, μόνο ότι δυστυχώς στις εφημερίδες και πολιτικοί λένε ανοησίες ότι το μέλλον του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια. Στην πραγματικότητα το μέλλον του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σίγουρα
στη ζωή μας και στη ζωή των εγγονιών μας και των εγγονιών των εγγονιών μας. Μιλούμε για 3 αιώνες ακόμα πετρελαίου.